Στα δικαστήρια εκφράζουμε καταρχάς την βαθιά εκδίκηση μας για το περιστατικό του τραυματισμού της οκτάχρονης. Παρακολουθούμε συνεχώς και εγώ και ο Δήμαρχος την πορεία της υγείας της και ελπίζουμε να έχει θετική έκβαση μέχρι στιγμής που πληροφορούμαστε. Από εκεί και πέρα οδηγηθήκαμε χθες με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, αυτό Βούλος, στο ΑΚΑ Τούμπας, το οποίο κινεί την διαδικασία της δίωξης και της έρευνας. Και σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικό Θεσσαλονίκης, όπου διέταξε προκαταρκτική εξέταση να γίνει έρευνα, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη πλευρά και εμείς στους Δήμους Θεσσαλονίκης ήδη έχουμε διατάξει έρευνα να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά τη συντήρηση συγκεκριμένη παιδική χαρά, του συγκεκριμένου παιχνιδιού, τα πιστοποιητικά του και όλη τη διαδικασία η οποία έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Είχε πιστοποιήσει συγκεκριμένη παιδική χαρά, είχε γίνει έλεγχη, αναφέρεται στο δελτίο τύπου ότι είχαν γίνει, ότι έχετε περασμένη παρουσία. Καθαιρέθηκε άλλο παιχνίδι. Ναι, μέχρι στιγμή αυτή την πληροφόρηση που έχω, γιατί χθε ήταν και κλειστή υπηρεσία, που το γνωρίζετε, καθαιρέθηκε την Παρασκευή. Έγινε τελευταίο έλεγχο την Πέμπτη. Πήγαν την Παρασκευή, καθαιρέθηκε ένα άλλο επικίνδυνο παιχνίδι και σε άλλες ακόμα δύο παιδικές χαρές κάποιες επιδιορθώσεις, αλλά τίποτα άλλο δεν ευρέθηκε. Τώρα από εκεί πέρα μένει η έρευνά μας να αποδείξει το αν ήταν αντιληπτό και ορατό κατά την έρευνα, αν δημιουργήθηκε εκ των υστέρων λόγω εγωισμού ή τι έχει συμβεί πραγματικά σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει μια αναφορά στο διαδίκτυο ότι συγκεκριμένη σωλήθρα έχει γίνει καταγγελία. Δεν ήταν, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί από τα στελέχη της Υπηρεσίας, δεν ήταν για τη συγκεκριμένη σωλήθρα, ήταν για αυτή η οποία καταρρεύτηκε. Η οποία ήταν εδώ και αρκετές μέρες ήταν το πρόβλημα, γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα πήγαν οι υπάλληλοι του τεχνικού τμήματος και καθαίρεσαν την συγκεκριμένη. Παιδιά, αυτά θα τα δείξει η πραγματογνωμοσύνη, θα τα δείξουν οι ειδικοί, θα τα δείξει και η πορεία της συντήρησης είναι λόγω παραλία. Δεν θέλω να πω κάτι ελαφρά την καρδιά τώρα και να το αναιρέσει μετά τα και να το αναιρέσουμε και πολλά. Γιατί είναι ένα πάρκο στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Ένα πάρκο στο πιο κεντρικό σημείο, το οποίο καθημερινά δέχεται εκατοντάδες παιδιά από τους γονείς τους και το οποίο, και πρέπει να το σημειώσουμε, μετά το διαγωνισμό τον οποίο έχουμε κάνει και υπογράψουμε τον ανάδοχο, είναι ένα από τα πάρκα τα οποία θα ανακηρυχθούν ολικώς. Τον επόμενο μήνα, τον επόμενο δήμο, τον επόμενο τρίμηνο, τώρα έχουμε μια σύσταση με τον Δήμαρχο ώστε να τρέξουμε πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες, ώστε να έχουμε αυτή την εργολαβία την οποία πετύχαμε και τη χρηματοδότηση και τη μελέτη και τον διαγωνισμό, να την τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχετε κάποια αίσθηση για το τι έγινε? Τι συνέβη δηλαδή, γιατί τώρα έχει κλειστή η θέση. Όσον αφορά αυτό το παιχνίδι του συγκεκριμένο, για ποιο λόγο δεν. Τώρα όλα αυτά θα τα δείξει έρευνα. Τώρα υπάρχουν γνώμες οι οποίες μας φέρνουν κάποιοι ειδικοί. Εκ των υστέρων πήγε κάποιος υπάλληλος από την υπηρεσία. Πολλοί έχουν πάει, έχουμε καλέσει πέρα από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας οι οποίοι κάνουν τη δική τους έρευνα. Ο διευθυντής ο οποίος θα κάνει και τη δική του έρευνα με τους υφισταμένους του. Έχουμε καλέσει την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία κατασκευής και πιστοποιημένων αντίστοιχων παιχνιδιών, η οποία και χθες και σήμερα το πρωί μου είπαν ότι θα είναι εκεί ώστε να μας δώσει και τη δική τους εκδοχή, γιατί έχει συμβεί αυτό. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τον πιστοποιητή που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία είναι μοναδική στην Ελλάδα και πιστοποιεί παιχνίδια. Τους έχουμε καλέσει και αυτούς να μας δώσουν τη δική τους έμπειρη ματιά όσον αφορά το τι έχει συμβεί. Γι' αυτό σας λέω ότι η έρευνα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, δεν είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει μήνες ή χρόνο. Αλλά ακόμα είμαστε σε αυτή τη σωστά της εξέλιξης. Δυστυχώς χθες ήταν μια μέρα αργίας, δεν μπόρεσαν να τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Από εδώ και πέρα, από σήμερα τρέχουν. Υπάρχει καταγγελία ότι τελικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φτηνότερα από αυτά της μελέτης. Κοιτάξτε, αυτή η καταγγελία που έγινε για και αφορά πριν μια δεκαετία δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, γιατί αυτά τα υλικά έχουν πιστοποιηθεί, είναι πιστοποιημένα, έχουν παραλυθεί από τους όντες. Τώρα πρέπει να ρωτήσετε τρεις δημοτικές θητείες πίσω το τι έχει γίνει εκεί, αλλά από τη στιγμή που έχουν πιστοποιηθεί τα υλικά και έχουν παραλυθεί και μάλιστα ένα έργο το οποίο πληρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά είναι εκ του περισσού. Με την οικογένεια μιλήσατε? Έχουμε μιλήσει, μιλάει και ο Δήμαρχος συνεχώς, μιλάμε και με τον πατέρα και με τη μητέρα. Ελπίζουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα, κατά εμέ, ότι να δούμε ότι όντως όλα πήγαν καλά με το δαχτυλάκι του παιδιού, ώστε να ησυχάσουμε, αν θέλετε, από αυτό το κομμάτι. Οπότε η καταγγελία του που έχει ανέβει για άλλη